Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και είστε όλοι συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, στην εκπομπή Infotainment. Μαζί, όπως κάθε μέρα, θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα για να συζητήσουμε θέματα από όλη την Ελλάδα και φυσικά από το εξωτερικό. Έχουμε και το αεροπλάνο από τις Μαλαισιανές Αερογραμμές, έχουμε εξελίξει στην Ουκρανία και φυσικά τα εγχώρια ρεπορτάζ, τα οποία καίνε την επικαιρότητα. Με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με ένα ρεπορτάζ από τη ζούγκλα.gr και αφορά σε κάποιες δικαστικές περιπέτειες που έχει ο πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κύριος Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, καθώς τον περασμένο Ιανουάριο καταδικάστηκε για ακάλυπτες επιταγές. Το ρεπορτάζ έχει ο Χρήστος Μαζάνης, που θα συνδεθούμε μαζί του τηλεφωνικά με την αίθουσα σύνταξης για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Τζοάννα. Όπως το είπες και εσύ, τον περασμένο Ιανουάριο καταδικάστηκε για ακάλυπτες επιταγές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κ. Παναγιώτης Θεοφανόπουλος. Βέβαια, όλα αυτά τα γράψαμε και δείξαμε το ρεπορτάζ σύμφωνα με τη δικογραφία η οποία βρίσκεται στα χέρια μας. Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με απόφαση του Μνομιλούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, ο κ. Θεοφανόπουλος το 2008 εξέδωσε δύο μεταχρονολογημένες επιταγές της τράπεζας HSBC συνολικού ύψους 37.000 ευρώ, οι οποίες όμως δεν πληρώθηκαν ποτέ. Κάτι όμως που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση, την οποία δείξαμε χθες στο πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr, είναι και το γεγονός ότι η γυναίκα του κ. Θεοφανόπουλου έχει πάρει ένα δάνειο μαμούθ, μεγάλο δάνειο δηλαδή, 510.000 ευρώ, προκειμένου να χτίσουν, όπως γράφει μέσα στη δικογραφία, να χτίσουν ένα σπίτι, μια κατοικία στην περιοχή του Αλίμου. Εμείς πήγαμε σε εκείνο το σημείο και υπάρχουν φωτογραφίες στο πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr, προκειμένου να δει και ο κόσμος ακριβώς τι βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Και βλέπουμε λοιπόν στον αριθμό που γράφει μέσα στη δικογραφία ένα οικόπεδο και μια ημιτελειωμένη, θα το λέγαμε, βίλα. Το ενδιαφέρον λοιπόν αυτής της υπόθεσης είναι πού πήγαν αυτά τα χρήματα, οι 510.000 ευρώ του δανείου από μεγάλη τράπεζα που πήρε η σύζυγος του κύριου Θεοφανόπουλου. Δηλαδή θα πρέπει να ερευνηθεί αυτό. Και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε και τις επιταγές τις οποίες εξέδωσε ο κύριος Θεοφανόπουλος, ο οποίος, όπως γράφει μέσα η δικογραφία, γνώριζε μάλιστα ότι δεν θα έχουν και το ποσό για να μπορέσουν να πληρωθούν και γι' αυτό το λόγο λοιπόν καταδικάστηκε. Εμείς, όπως είχαμε υποχρεώσει, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Θεοφανόπουλο, τον πρόεδρο του ΟΣΕ, του είπαμε το ρεπορτάζ μας, τον ρωτήσαμε τι έχει να πει για αυτές τις κατηγορίες και φυσικά για την καταδίκη. Μας είπε φυσικά ότι προσπαθεί να ρυθμίσει όλες αυτές τις εκκρεμότητες και μας ρώτησε ο άνθρωπος τι θα κάνουμε τελικά, αν θα βγάλουμε το θέμα ή όχι. Εμείς του είπαμε ότι θα το προχωρήσουμε και θα το βγάλουμε το θέμα. Πάντως εκείνος μας είπε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε εμείς, έτσι όπως το λέω ακριβώς, ότι προσπαθεί να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του. Αυτά. Τώρα από εδώ και πέρα νομίζω ότι αυτοί που πρέπει να δουν και αυτοί που θα κρίνουν την τύχη του Προέδρου του ΟΣΕ φυσικά είναι και η δικαιοσύνη, αλλά νομίζω ότι και οι προϊσταμένοι του θα έχουν πολλά να ρωτήσουν τον ίδιο. Χρήστο, να σε ρωτήσω. Εντάξει, μέχρι το 2007 οι τράπεζες δίνανε δάνεια, αβέρτα, δεν είχαν θέμα. Ναι. Ωστόσο, το εισόδημα της συζύγου του κυρίου Θεοφανόπουλου κάλυπτε αυτό το δάνειο ή μπήκαν εγγυητές άλλα πρόσωπα? Κοίταξε, μπήκε εγγυητής ο ίδιος και άλλα δύο πρόσωπα. Mm-hmm. Όμως εδώ θα πρέπει να δούμε και με τι χρήματα μπήκαν οι κοιτές αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν όντως τα 510.000 ευρώ είναι μεγάλο δάνειο. Θα μου πεις βέβαια για την εποχή εκείνη τα δίνανε αβέρτα οι τράπεζες τα δάνεια. Όμως πρέπει να ερευνηθεί και αυτό. Και από την άλλη πλευρά, εγώ θέλω να σας πω ότι επειδή γνωρίζουμε το μισθό του κ. Θεοφανόπουλου, τον έχουμε στα χέρια μας, ξέρουμε πόσο είναι, δεν είναι και ένας μικρός μισθός. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν η εταιρεία της γυναίκας του μαζί με κάποια άλλα πρόσωπα που την είχαν φτιάξει δεν πήγαινε καλά, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα μπορούσε ένας άνθρωπος να δώσει ακάλυπτες επιταγές από τη στιγμή που γνώριζε, όπως λέει μέσα η δικογραφία,
ότι δεν θα μπορούσε να τις καλύψει. Αφήστε το να το κρίνει η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, οι προϊστάμενοι του κύριου Θεοφανόπουλου, που νομίζω ότι θα έχουν πολλά να τον ρωτήσουν. Πάντως ο ίδιος δεν αρνήθηκε ότι συμβαίνει αυτό. Απλά μας είπε ότι προσπαθεί να ρυθμίσει τις εκκρεμότητες του. Τουλάχιστον ήταν ειλικρινής. Ήταν ειλικρινής, ναι. Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οποιασδήποτε εξελίξει πάνω στο θέμα, εσείς θα μένετε εδώ συντονισμένοι στο zoogla.gr για να τις δείτε από πρώτο χέρι και από πρώτο μάτι. Συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής μας και πάμε τώρα στον Τυρναβό, που θα σας μεταφέρω όμως μία εβδομάδα πριν και συγκεκριμένα στην Κυριακή της Τυρινής, όπου είχαμε τα καρναβάλια έτσι σε όλη την Ελλάδα. Στον Τυρναβό λοιπόν υπήρχε ένα άρμα το οποίο αναφερόταν στα φορολογούμενα κοτέτσια. Όμως εκεί, λίγες ημέρες μετά, ένα φιλοζωικό σωματείο άσκησε μήνυση εναντίον τους. Τον λόγο θα τον δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για χρήση ζώων σε παρελάσεις ενώπιον κοινού και κακοποίηση ζώων υπέβαλε χθες το φιλοζωικό σωματείο Animal για το άρμα με το κοτέτσι που παρήλασε στο καρναβάλι Τυρνάβου την Κυριακή. Μέλη της κοινότητας Δαμασίου, θέλοντας να καυτηριάσουν τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, δημιούργησαν το άρμα φορολογία στα κοτέτσια, όπου είχαν τοποθετήσει άχυρα και κότες. Όμως... Τα μέλη του άρματος να τα αρπάξαν από τα φτερά, τα περιστρέφανε στον αέρα και τα σκάγανε με δύναμη κάτω και όσα δεν πέθαιναν από την πρόσπαση, τσαλαπατήθηκαν μέχρι θανάτου από τους περαστικούς, τους καρναβαλιστές. Κατακλειστήκαμε και στο σελίδα του σωματείου και εγώ προσωπικά με αποτηλεφωνήματα από κόσμο αγανακτισμένο. Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου τονίζει, ο Δήμος Τυρνάβου καταδικάζει με ταυδελημία σε αυτές τις συμπεριφορές που σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τον τυρναβίτικο πολιτισμό και την κουλτούρα των δημοτών μας. Σε καμία περίπτωση τόσο οι διοργανωτές του Δήμου όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν ενημερώθηκαν για τη χρησιμοποίηση ζώων από τη συγκεκριμένη ομάδα καρναβαλιστών και ουδέ μία σχέση έχει με τους δράστες του στιγερού αυτού εγκλήματος. Ακόμη και κατά τον τελευταίο έλεγχο των αρμάτων πριν την έναρξη της παρέλασης δεν διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση ζώων για ψυχαγωγία και ούτε διατυπώθηκε έτοιμα γραπτό ή προφορικό για χρησιμοποίησή τους, το οποίο σαφώς θα ήταν απορριπταίο. Θα συνδράμουμε με κάθε πρόσφορο μέσο στη διερεύνηση της εν λόγω υποθέσεως με σκοπό να βρεθούν οι υπαίτιοι και να τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη, καταλήγει η ανακοίνωση. Το τυρναβίτικο καρναβάλι στιγματίστηκε και από ένα ακόμη δυσάρεστο γεγονός. Ένας νεαρός καρναβαλιστής έπεσε από άρμα που ήταν από μίμηση αεροπλάνου. Στα πλάνα που ακολουθούν φαίνεται η πτώση του καρναβαλιστή που είχε ως αποτέλεσμα η παρέλαση να διακοπεί απότομα. Ευτυχώς ο νεαρός καρναβαλιστής, αν και υπέστη σοβαρά τραύματα, διέφυγε τον κίνδυνο. Το θέμα είναι όσον αφορά τα φορολογούμενα κοτέτσια να αποδοθούν δικαιοσύνη, να αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι δεν είναι σωστό ζώα να παίρνουν μέρος είτε σε παρελάσεις καρναβαλιού είτε σε οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, γιατί τα ίδια δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, δεν είναι να έχουν ένα μέρος για τη διασκέδαση των ανθρώπων, έχουν και αυτή την ψυχή τους και μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με το καρναβάλι, αυτή τη φορά όμως με το πατρινό καρναβάλι και τη σύνδεσή του με το ξανθιώτικο καρναβάλι. Μέσα από μία εντυπωσιακή διαπίστωση που έκανε το xanthipress.gr φαίνεται και σχετικά με κάποιες εικόνες που υπήρξαν γύρω από το άρμα του βασιλιά Καρνάβαλου, φαίνεται ότι ο Δήμος της Ξάνθης αγόρασε για καινούριο ένα άρμα το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί πέρσι στο καρναβάλι της Πάτρας. Βλέπετε και τις φωτογραφίες στις οθόνες σας. Το άρμα λοιπόν που πλήρωσε και προμηθεύτηκε ο Δήμος Ξάνθης από πατρινό τεχνίτη δεν ήταν καινούριο, αλλά μεταχειρισμένο. Το άρμα του βασιλιά Καρνάβαλου με τους καρυκλοκένταυρους είχε κατασκευαστεί για την παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού το 2012 και είχε παρελάσει με αυτόν ακριβώς τον τίτλο και στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Η μόνη διαφορά είναι ότι χρωματίστηκαν εκ νέου και απέκτησαν
κορώνες. Η μελέτη από τις εικόνες στο Πατρινό Καρναβάλι του 12 ανέδειξε ότι οι δύο μορφές που παρουσιάστηκαν στην Ξάνθη είναι τμήμα από ένα μεγάλο άρμα που παρουσιάστηκε πριν από 2 χρόνια στην Πάτρα και προφανώς η αναπαράσταση των καρικλοκένταυρων ταιριάζει στο θέμα που παρουσίασε τότε η Πάτρα και όχι στο Βασιλιά Καρνάβαλο ή το Μουντιάλ Καρναβαλιού που ήταν το φετινό θέμα στην Ξάνθη. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις πληρωμές που έχουν αναρτηθεί στη Διάβγεια, ο τεχνίτης από την Πάτρα εισπράττει τα ίδια ποσά με τον τεχνίτη από την Ξάνθη για την κατασκευή 2 αρμάτων, με τη διαφορά ότι αυτός από την Πάτρα δεν κατασκεύασε 2 άρματα, αλλά μετέφερε στην Ξάνθη ένα μεταχειρισμένο που απλώς βάφτηκε. Εντυπωσιακή είναι η λεπτομέρεια ότι ο Δήμος Ξάνθης φαίνεται να έχει προμηθευτεί 30 κυβικά φελιζόλ κόστους αρκετών χιλιάδων ευρώ, τα οποία έστειλε στην Πάτρα για την κατασκευή του άρματος. Και όσο για τις υπόνοιες, αυτές δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι οι μεταλλικές βάσεις ήταν παλιές και κομμένες και είχαν προσαρμοστεί σε πρόσθετα μεταλλικά τμήματα. Προφανώς το Κέντρο Πολιτισμού δεν γνώριζε και δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι αγόρασε άρμα που είχε κατασκευαστεί για το Πατρινό Καρναβάλι στο παρελθόν. Αν για κάτι μπορεί να κατηγορηθεί, είναι ότι δεν ανέθεσε την κατασκευή όλων των αρμάτων στον Ξανθιώτη καλλιτέχνη. Άλλωστε, ο συμβολισμός που προκύπτει με ένα παλιό άρμα της Πάτρας στην παρέλαση της Ξάνθης δεν είναι και ό,τι καλύτερο αναφέρει το xanthipress.gr. Μέσω του Facebook όμως, καθώς είναι λάτρης της τεχνολογίας και αυτός, απάντησε ο πρόεδρος της Στέγης Πολιτισμού, Μανώλης Φανουράκης, για το ζήτημα με το άρμα του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Υποστηρίζει ότι ο καλλιτέχνης δεν παρουσίασε ως καινούριο το μεταχειρισμένο άρμα, αλλά αντέγραψε το στυλ, καθώς και ότι είναι διαφορετικού μεγέθους. Για το λόγο αυτό, ανάρτησε φωτογραφίες από το άρμα της Ξάνθης δίπλα σε ανθρώπινη μορφή. Όμως, μερικές ακόμη φωτογραφίες που αναρτά το xanthipress.gr δείχνουν οι πατρινοί καρναβαλιστές, τους οποίους ο πρόεδρος της Στέγης σύγκρινε με το μέγεθος του έργου, να βρίσκονται δίπλα στην προστινή μεγάλη μορφή που υπήρχε και όχι στις επίμαχες 2 μορφές που βρέθηκαν στην Ξάνθη. Αυτές βρίσκονται στο πίσω μέρος του άρματος και το μέγεθός τους είναι αντίστοιχο, όπως φαίνεται από τη σύγκριση με τον οπερατέρ που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο, αλλά κυρίως τους καρναβαλιστές, αφού ο κοντινότερος φτάνει στον ώμο του καρικλοκένταυρου, όπως ακριβώς και στη φώτο που ανάρτησε ο κύριος Φανουράκης. Μάλιστα, από την φώτο που αναρτήθηκε, φαίνεται επίσης ότι οι κορώνες που δεν υπήρχαν στην Πάτρα έχουν προστεθεί εκ των υστέρων. Στην απάντησή του ο κύριος Φανουράκης αναφέρει χαρακτηριστικά. Ίσως το λάθος του καλλιτέχνη ήταν ότι εκτός από το στυλ, τον τρόπο, διάλεξε και ένα παρόμοιο θέμα. Σε καμία περίπτωση τα άρματα δεν είναι ίδια. Εξάλλου, η μεγαλύτερη μαρτυρία είναι ο φωτογραφικός φακός. Στην Πάτρα, ο όγκος των αρμάτων δεν έχει καμία σχέση με την πόλη μας. Ξεπερνούν τα 6,3 μέτρα και σε εμάς όχι πάνω από 3,9, αλλά και το φάρδος και το μήκος είναι κατά πολύ μεγαλύτερα. Στη φώτο που ανεβάζω φαίνεται και η μεγάλη διαφορά στον όγκο του ενός άρματος με του άλλου σε σχέση με τους ανθρώπους. Και τελειώνει με τη φράση «Καλές εκλογές». Τώρα, αν θα είναι καλές οι εκλογές, θα φανούν στις 25 Μαΐου, που είναι και η ημερομηνία που θα διεξαχθούν. Συνεχίζουμε τώρα, σε απεργιακό κλειό θα είναι η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα η ΑΔΔΗ. Όσον αφορά το μέτρο της διαθεσιμότητας και της απολύσης στο δημόσιο τομέα, έχει προκηρύξει απεργία πανελλαδική για την Τετάρτη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί και επιστρέφουμε. Σε κινητοποιήσεις κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας και των επερχόμενων απολύσεων στο δημόσιο προχωράει η ΑΔΔΗ με 24 ώρες πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ αποφάσισε την προκήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής απεργίας στο δημόσιο την ερχόμενη Τετάρτη 12 Μαρτίου, η μέρα που συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά και νέα 48-ωρη απεργία την Τετάρτη 19 Μαρτίου και την Πέμπτη 20 του μήνα. Αντιδρώντας στις επικείμενες απολύσεις τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση με τη λήξη του πρώτου κύματος διαθεσιμότητας, αλλά ταυτόχρονα αντιδρώντας και στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί και πρόκειται να πάει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο στο όνομα μιας υποτιθέμενης αξιολόγησης ετοιμάζει μια τεράστια δεξαμενή για απολύσεις στα επόμενα χρόνια. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις η ΑΔΔΗ απευθύνει κάλεσμα όχι μόνο στους στα μέλη της και στους δημόσιους υπάλληλους να συμμετέχουν. Απευθύνει κάλεσμα σε όλη την κοινωνία, σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς. Απευθύνει κάλεσμα και επιδιώκει συνεργασία και κοινό βηματισμό με την άλλη μεγάλη τριτοβάθμια οργάνωση, τη ΓΕΣΕΕ,
γιατί πιστεύουμε ότι η υπεράσπιση του δημόσιου τομέα δεν μπορεί και δεν είναι μόνο υπόθεση των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Οι κυβερνήσεις με τα μέτρα που προωθούν την τελευταία τριετία, τετραετία, οδηγούν στη διάλυση του δημοσίου, οδηγούν στη διάλυση δομών, οι οποίες κάλυπταν ανάγκες κυρίως χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων. Όταν κλείνει το νοσοκομείο, αυτός που πλήττεται κυρίως είναι αυτός που δεν μπορεί να απευθυνθεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Κλείνουν δομές της εκπαίδευσης, οι οποίες κάλυπταν ανάγκες συγκεκριμένων εισοδηματικών επίσης στρωμάτων. Κλείνουν δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως για παράδειγμα η βοήθεια στο σπίτι, ή αντίστοιχες τέλος πάντων δομές, οι οποίες επίσης κάλυπταν συγκεκριμένες ανάγκες. Άρα, επαναλαμβάνω ότι η υπόθεση αυτή της υπεράσπισης του δημοσίου τομέα πρέπει να πάρει άλλα χαρακτηριστικά και να αγκαλιαστεί και να στηριχθεί από το σύνολο της κοινωνίας. Παρά τα πρώτα αχνά σημάδια σύγκλησης απόψεων, ακόμη και για τις τράπεζες, αίσθηση προκαλεί η πρακτική της Τρόικας να βάζει στο τραπέζι θέματα που μπορούν να βάλουν μπουρλότο στις διαπραγματεύσεις. Αυτή τη φορά μία από τις πέτρες του σκανδάλου ήταν και η απέτησή της να αλλάξει η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα συνδικάτα για την προκήρυξη απεργιών. Φαντάζομαι αυτό δεν βοηθάει στην επίτευξη κάποιων δημοσιονομικών στόχων, γιατί αυτό, πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, αυτό το παιχνίδι που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι η Τρόικα να φέρεται να υιοθετεί ζητήματα τα οποία με τον Α ή Β τρόπο, είτε οικονομικά συμφέροντα στη χώρα μας, είτε οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν με πλάγιο τρόπο να τα φέρουν. Καταλαβαίνοντας ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση από αυτό το θέμα, το συνδικαλιστικό κίνημα έχει δομές και με βάση τις δομές αυτές, τις αποφάσεις και τη συμμετοχή του κόσμου που εκπροσωπεί, αποφασίζει και κινείται. Εμείς δεν λέμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση και έχει απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό δεν είναι θέμα ούτε της Τρόικας ούτε της κυβέρνησης. Σε απεργιακό κλειό όμως θα είναι και τα ΤΕΗ της χώρας μας την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Μαρτίου. Ο λόγος είναι επειδή οι Πριτάνης αποφάσισαν να συσπηρωθούν και να διεκδικήσουν την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού. Ενώ και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της ομαδικής παραίτησής τους, αν μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου δεν βρεθεί λύση στο πρόβλημά τους. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι από το Star Λαμίας. Λουκέτος, τα ΤΕΗ όλης της χώρας αποφάσισε να βάλει την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Μαρτίου η Σύνοδος των Προέδρων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή ως αντίδραση στην ολιγορία του Υπουργείου Παιδείας και των συναρμόδιων Υπουργείων σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Τα ιδρύματα οδηγήθηκαν στην παραπάνω απόφαση διότι αδυνατούν πλέον να υλοποιήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Μεγάλος αριθμός μόνιμου προσωπικού έχει αποχωρήσει χωρίς νέες προσλήψεις τα τελευταία χρόνια με συνέπεια τη δραματική μείωση του ήδη ελλειμματικού δυναμικού των ιδρυμάτων. Κοιτάξτε, αν θέλετε τη γνώμη μου, η απόφαση αυτή άργησε κιόλας. Και το λέω γιατί βρισκόμαστε ήδη αυτή η εβδομάδα που θα ξεκινήσει, είναι η τέταρτη εβδομάδα των μαθημάτων από Δευτέρα. Και βέβαια η κατάσταση του ΤΕΙ στερεάς δεν είναι ενιαία, γιατί εξαρτάται από το πόσους καθηγητές μόνιμους έχει το κάθε τμήμα. Υπάρχουν τμήματα που έχουν αρκετούς μόνιμους καθηγητές και αντιμετωπίζουν λίγα προβλήματα. Υπάρχουν και τμήματα που έχουν λίγους μόνιμους καθηγητές και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα στο πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή, στο τμήμα πληροφορικής, το οποίο υπηρετώ κι εγώ, υπάρχουν 6 μόνιμοι καθηγητές, έτσι, για 1.200 περίπου φοιτητές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χωρίς την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού είναι αδύνατο να γίνουν τα μαθήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα λοιπόν που εδώ και 3 εβδομάδες και στο δικό μου τμήμα αλλά και σε άλλα τμήματα τα οποία δεν διδάσκονται καθόλου. Καθόλου, έτσι. Βεβαίως, καθόλου. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί το εξάμηνο. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο στο ΤΕΙ της Ελλάδας, ισχύει και στις υπόλοιπες και τα υπόλοιπα ΤΕΙ της χώρας. Ισχύει σε μικρότερο βαθμό και στα πανεπιστήμια. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί ο νόμος είναι σαφής ότι πρέπει να διδαχθούν 13 εβδομάδες μαθημάτων. Κανένας δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να χάσει κάποιο εξάμεινο ή να χάσει τις εξετάσεις σε κάποια μαθήματα και να καθυστερήσει τις σπουδές του και τα έξοδα που συνεπάγεται η καθυστέρηση των σπουδών. Εννοώ δηλαδή ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη από πολλές απόψεις και για τους φοιτητές και για εμάς που δεν μπορούμε να δώσουμε λύση των πραγμάτων και για όλους. Η ποιότητα των σπουδών υποβαθμίζεται, δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν οδηγεί πουθενά αυτή.
Αν μιλήσουμε με ένα νούμερο, έναν αριθμό, κύριε Λάμψα, πόσα άτομα, πόσοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσει όπως πρέπει, να γίνουν τα μαθήματα και να είναι όλοι ικανοποιημένοι προς όφελο λόγω των παιδιών? Κοιτάξτε, αν μιλάμε για όλο το διεύθυνση θεραίας Ελλάδας, αυτό είναι ένα νούμερο γύρω στους 40 με 45 έκτακτους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Δεν είναι κάποιο νούμερο, ούτε το κόστος έτσι, είναι κάποιο νούμερο αυτό το οποίο θα είναι απογορευτικό, ούτε έτσι, μιλάμε για κάποια, κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ανέφικτο. Παρ' όλα αυτά δεν συμβαίνει, καθυστερεί εδώ και καιρό, καθυστερούν οι εγκρίσεις από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα, όπως σας είπα, να υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή να είμαστε την τέταρτη εβδομάδα, να ξεκινάμε την τέταρτη εβδομάδα και να υπάρχουν μαθήματα πολλά τα οποία δεν διδάσκονται καθόλου. Αυτό το πρόβλημα υπήρχε από τη στιγμή που ξεκίνησε η ακαδημαϊκή χρονιά? Υπήρχε και στο χειμερινό εξάμεινο. Mm-hmm. Υπήρξε όμως, τακτοποιήθηκε σχετικά γρήγορα, αλλά είχε φανεί, αν θέλετε, ότι η τάση είναι προς τα εκεί. Δηλαδή η τάση είναι να καταργηθούν οι έκτακτοι. Είχε υποθεί και επίσημα αυτό. Είχαν προταθεί μια σειρά απολύσεις. Τελικά, εν πάση περιπτώσει, στο προηγούμενο εξάμεινο η κατάσταση διορθώθηκε σχετικά σύντομα και ίσχυσε ό,τι ίσχυε και μέχρι φέτος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το έκτακτο προσωπικό. Αυτό το αιαρινό εξάμεινο, παρά το ότι υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα λυθεί το πρόβλημα, σας λέω και πάλι δεν έχει λυθεί. Είναι πιο έντονο δηλαδή από το προηγούμενο εξάμεινο, το οποίο λύθηκε περίπου τη δεύτερη, τρίτη εβδομάδα. Mm-hmm. Τώρα, έτσι, ακόμα και αν υπάρχουν οι εγκρίσεις και ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης σε διδακτικού έργου, αυτό οπωσδήποτε θα μας φάει και αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί πόσο διάστημα, ακόμη και αν εγκριθεί, που δεν ξέρω αν το θεωρείτε εφικτό ή είναι πάρα πολύ δύσκολο, πόσο καιρό θα πάρει να έρθουν οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται? Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν διαδικασίες εσωτερικές, πρέπει να αποφασίζουν οι γενικές συνελεύσεις των τμήματων, να προτείνουν στη συνέλευση του ΤΕΗ, στη συνέχεια να αποφασίσει η συνέλευση του ΤΕΗ και μετά να υπογραφούν οι συμβάσεις. Mm-hmm. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θέλει κάποιο χρόνο τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Όσο και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, οπωσδήποτε θέλει, αν μη τι άλλο, κάποιες έστω και λίγες μέρες. Άρα ακόμα και τη Δευτέρα να τα έχουμε την έγκριση, που δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι πιθανό να υπάρξει κάποια στιγμή έγκριση, αλλά πλέον η μέρα με τη μέρα που περνάει δημιουργεί, δηλαδή προσθέτει πάνω στα ίδια πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε στα ιδρύματα και βέβαια δεν είναι μόνο το έκτακτο, έχουν και πολλά άλλα προβλήματα. Αλλά επειδή βέβαια τώρα μιλάμε γι' αυτό. Έτσι, θέλω να πω ότι αυτή η εβδομάδα πρέπει να θεωρείται και αυτή χαμένη από πλευρά των μαθημάτων. Τώρα, όσο πιο γρήγορα έρθει, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Η Σύνοδος των Προέδρων των ΤΕΗ θα επανέλθει την Παρασκευή 14 Μαρτίου με θέμα την παραίτηση όλων των Προέδρων των Ιδρυμάτων, αν μέχρι τότε το θέμα δεν έχει επιληθεί. Και από τους δρόμους της χώρας μας, όπου πραγματοποιούνται πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, θα πάμε στο δικό δίκτυο της χώρας μας, όπου συμβαίνουν καθημερινά τροχαία δυστυχήματα. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έδωσε στη δημοσιότητα συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του μήνα Φεβρουάριου 2014 στην εδαφική αρμοδιότητα των αστυνομικών διευθύνσεων Αχαΐας, Ηλίας, Ετωλίας και Ακαρνανίας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά, αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν καταγράφεται καμία μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το Αχελώς TV συγκέντρωσε όλα αυτά τα στοιχεία και μας τα παρουσιάζει. Πάμε να τα δούμε. Σχεδόν καμία μείωση δεν καταγράφουν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που σημειώθηκαν τον περασμένο Φλεβάρι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι στην Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, τον φετινό Φλεβάρι σημειώθηκαν 3 θανατηφόρα ατυχήματα, 5 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ατόμων και 25 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό. Όσον αφορά τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2004, σε σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του Φεβρουαρίου του έτους 2013, παρουσιάζεται μία σταθερότητα στον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων, τόσο των θανατηφόρων, όσο και των τροχαίων ατυχημάτων με ελαφρύ και σοβαρό τραυματισμό.
Συγκεκριμένα τον περασμένο Φλεβάρι, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 5 τραυματίστηκαν σοβαρά και 36 ήταν οι ελαφρά τραυματίες. Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η έλλειψη προσοχής του οδηγού, η υπερβολική ταχύτητα, αλλά και η επικίνδυνη ελιγμή. Τα τελευταία 4 χρόνια, συγκεκριμένα από το 2009 έως και το 2012, καταγράφηκε μια σταθερή και ουσιαστική μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την περιφέρειά μας, καθώς και του αριθμού των τραυματισμένων από αυτά. Όσον αφορά το έτος 2013, αυτό έκλεισε σχεδόν με ισάριθμα αριθμητικά δεδομένα με το 2012. Αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα πιο συγκεκριμένα για το Φεβρουάριο του 2014 και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, το μήνα που μας πέρασε σημειώθηκαν 33 τροχαία, έναντι 32 που είχαν σημειωθεί πέρσι. Είχαμε 3 θανατηφόρα ατυχήματα. Δυστυχώς 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3 συνάνθρωποι μας. Είχαμε 5 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό και 25 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό. Αν θέλουμε να επικεντρωθούμε στο οδικό δίκτυο της Έτωλο Καρνανίας, το μήνα Φεβρουάριο 2014 υπήρξαν 2 τροχαία με θανάσιμο τραυματισμό ατόμων, οι νεκροί ήταν ισάριθμοι, και υπήρχαν και 12 ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων και τραυματίστηκαν από αυτά 16 άνθρωποι μας. Οι άντρες της τροχαίας βρίσκονται στους δρόμους και ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι τον περασμένο μήνα συγκροτήθηκαν από τις υπηρεσίες τροχαίας 253 συνεργεία αλκοομέτρησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6.301 σε έλεγχη διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 193 παραβάσεις. Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκε 432 επικίνδυνες παραβάσεις. Η ελληνική αστυνομία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα οδικής ασφάλειας, προκειμένου να συμβάλλει στη μείωση τροχαίων ατυχημάτων. Πρέπει να τονίσουμε σε όλους τους οδηγούς ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι υπόθεση μόνο της ελληνικής αστυνομίας, αλλά η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Όλοι πρέπει να μάθουμε και να εφαρμόζουμε τον GOK, όλοι πρέπει να οδηγούμε διαρκώς εταμένη την προσοχή μας, να μην παραβιάζουμε τα όρια ταχύτητας, να αφορούμε πάντα τις ζώνες ασφαλείας μας και να τοποθετούμε πάντα τα παιδιά σε παιδικά καθίσματα. Είναι κρίμα στη σημερινή εποχή του 2014, δυστυχώς με όσα προβλήματα έχουμε, να έχουμε και νεκρούς με τροχαία ατυχήματα. Η οδική συμπεριφορά είναι υποχρέωση όλων μας. Είμαστε λίγο ασυνείδητοι οδηγοί ως Έλληνες, αλλά και το δικό μας δίκτυο δεν είναι το καλύτερο. Παρ' όλα αυτά μπαίνουν διόδια για να φτιαχτεί. Πάμε τώρα πιο νότια, πάμε στην Κρήτη, όπου εκεί ο ΣΔΟ έχει να διαχειριστεί έναν τεράστιο όγκο με υποθέσεις. Δυστυχώς όμως, η έλλειψη προσωπικού που δημιουργήθηκε μετά και το ψαλίδισμα των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας και οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται από τη μία, αλλά και το γεγονός ότι η Λερναία Ύδρα του οικονομικού εγκλήματος που πολλαπλασιάζει τους φακέλους που πρέπει να διερευνηθούν από την άλλη, δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για να κλείσουν ακόμη και υποθέσεις πολλών ετών. Στο ρεπορτάζ που θα δείτε σε λίγο θα δείτε ποιοι είναι αυτοί οι κριτικοί που χρωστάνε στην εφορία και ποιο είναι αυτό το ποσό. Πάμε να το δούμε. Στα δίτα του ΣΔΟΗ Κρήτης βρέθηκε ο φακός της νέας τηλεόρασης και κατέγραψε τους εκατοντάδες φακέλους με υποθέσεις φωτιά που έχουν μπει στο μικροσκόπιο τον ράμπο της υπηρεσίας. Αιρετοί άρχοντες, γιατροί, καθηγητές, δικηγόροι, επιχειρηματίες, ακόμη και εξειδικητές και υποδιοικητές νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αλλά και συνεταιριστικές οργανώσεις συμπεριλαμβάνονται σε μια μακρά λίστα φυσικών και μη προσώπων που περνούν από το κόσκινο των λεκτών προκειμένου να διαπιστωθεί το βάσιμο σοβαρών καταγγελιών που έχουν γίνει σε βάρος τους. Τελευταία στο μικροσκόπιο της ειδικής υπηρεσίας βρίσκονται 6 καθηγητές του Ηρακλείου για τους οποίους υπάρχει καταγγελία ότι ασκούν παράνομη δραστηριότητα και έχουν μεγάλα εισοδήματα, καθώς και μια υπόθεση εικονικών τιμολογίων ιδιωτικών επιχειρήσεων, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ασφαλείς πληροφορίες της νέας τηλεόρασης αναφέρουν ότι εντός δεκαημέρου θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί το πόρισμα ελέγχου που αφορά σε αιρετό της αυτοδιοίκησης, ενώ οι ίδιες πηγές αποκαλύπτουν ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για συνεταιριστική οργάνωση του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, η οργάνωση θα κληθεί να πληρώσει για φόρους, μισθωτών, εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας και ΦΠΑ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Εάν δεν αποδοθούν στην εφορία τα χρήματα αυτά, θα καταλογιστούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Στο μικροσκόπιο των ελεκτών του ΣΔΟΕ Κρήτης που δίνουν καθημερινά άνηση μάχη με τη Λερναία Ίδρα της φοροδιαφυγής έχουν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα περισσότερες από 60 εισαγγελικές παραγγελίες για έλεγχο μεγάλων υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, διαφθοράς και λαθρεμπορίας. Υποθέσεις λόγω της έλλειψης προσωπικού δυσκολεύονται να προχωρήσουν με τους ρυθμούς που πρέπει. Οι εισαγγελικές εντολές που αφορούν κυρίως φυσικά πρόσωπα για τα οποία έγιναν σχετικές καταγγελίες διαρκώς αυξάνονται. Με το αποδεκατισμένο προσωπικό να καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να φέρει σε πέρας τον τεράστιο όγκο υποθέσεων, πολλές από τις οποίες θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μέσος όρος υποθέσεων που είναι χρεωμένο στο προσωπικό που έχει απομείνει στο ΣΔΟΕ Κρήτης είναι από 60 έως 100. Όλες οι υπηρεσίες του Ηρακλείου Λασιθίου και η ΔΟΕ Αγίου Νικολάου και του Ηρακλείου και το ΣΔΟΕ έχουν έλλειψη προσωπικού και μεγάλο αρκετό όγκο δουλειάς. Μεγάλο αγκάθι βέβαια στη διερεύνηση των υποθέσεων είναι και οι χρονοβόρες διαδικασίες που πρέπει ούτως ή άλλως να ακολουθούν, όπως είναι το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Φωτιά στα μπατζάκια τους λοιπόν από τους ελέγχους τους ΔΟΕ, αλλά η φωτιά είναι και ο σημαντικότερος εχθρός της Ελλάδας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μπορεί η αντιπυρική περίοδος να ξεκινάει στη χώρα μας από τη 1 Μαΐου και να τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, ωστόσο η πυροσβεστική μας κάνει κάποιες συστάσεις για να προστατευτούμε. Όμως μπορεί και αυτή την περίοδο να πάρουμε φωτιά, καθώς οι αγρότες είτε και είναι ξερόκλαδα στην ύπαιθρο χωρίς να τα επιτηρούν ή χωρίς να έχουν σβήσει τα αποκαίδια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προκαλούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Ο λόγος για τις πυρκαγιές που αποτελούν μια μόνιμη πληγή, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ όπως εκτιμάται, στη χώρα μας μόνο από αστικές πυρκαγιές δαπανάται το 0,5 έως 1% του αγαθάριστου εθνικού προϊόντος ετησίως. Τα τελευταία χρόνια η Κρήτη έχει πληρώσει ακριβά με τεράστιες εκτάσεις καμένης γης την αμέλεια ανθρώπων, ακόμα και σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε. Την αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων της περσινής χρονιάς σχετικά με τις υπαίθριες πυρκαγιές, διαπιστώσαμε ότι την περίοδο αυτή της άνοιξης είχαμε αρκετά συμβάντα που είχαν να κάνουν με την εγκατάλειψη ελεγχόμενων καύσεων από υπολείμματα κλαδεύσεων ή άλλων εργασιών εξίσωσης στην ύπαιθρο. Πολλές φορές η καύση ξερόκλαδων και η ελλιπής επιτήρηση μιας φωτιάς μπορεί να γίνει αιτία για να προκληθούν μεγάλες πυρκαγιές. Γι' αυτό, όπως επισημαίνει ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηρακλείου, όσοι εκτελούν κάποιες εργασίες στο διάστημα αυτό, κυρίως στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα σε ημέρες που οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης έλεγχος και να σβήνουν τα υπολείμματα της φωτιάς. Να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο έτσι ώστε να ελέγχουν τη φωτιά, να μην ξεφεύγει η φωτιά και προκαλεί πυρκαγιές και σε καμία περίπτωση να μην εγκαταλείπουν αυτές τις εστίες χωρίς να έχουν κάνει την κατάσβεσή τους, δηλαδή να σβήσουν τα κάρβουνα και να μην να έχουν κρυώσει τα πάντα έτσι ώστε σαν να μην είχε γίνει αυτή αρκετούς νοτιάδες, ο κίνδυνος είναι αυξημένος να παρασυρθούν καύσιμα, κάρβουνα ή μικρά κλαδάκια και να προκαλέσουν πυρκαγιές. Κάτι που είχε συμβεί και πέρσι σε αρκετές περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει, εφόσον κάνουν αυτή τη διαδικασία, να την ολοκληρώσουν μέχρι και 30 Απριλίου και να έχουν διαθέσιμο νερό έτσι ώστε να μειώνουν και την ένταση της φωτιάς αλλά και να την ελέγχουν καλύτερα. Στις περιπτώσεις που αυτές οι πυρκαγιές ξεφύγουν από τα όρια της ιδιοκτησίας και προκαλέσουν ζημιές, ακολουθείται η αυτόφορη δίωξη και ο υπεύθυνος αντιμετωπίζει τις αυστηρές κυρώσεις του νόμου. Σχηματίζεται δικογραφία και οδηγείται στην εισαγγελία ο υπεύθυνος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας ξεκινά κάθε 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται 31 Οκτωβρίου. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται κάθε είδους καύση χωρίς άδεια της πυροσβεστικής. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει κατακόρυφη αύξηση στις κλοπές του χαλκού. Έχουμε δει επιτίδιως να κλέβουν κομμάτια από τις ράγες των σιδηροδρόμων, καμπάνες από εκκλησίες, ως και αερολόγια της ΔΕΗ. Τώρα όμως στη Λάρισα, 8 χωριά έχουν μείνει χωρίς πόσιμο νερό. Γιατί? Δείτε το ρεπορτάζ που ακολουθεί και θα καταλάβετε. Δεν είναι μόνο τα χωράφια που μένουν χωρίς πότισμα λόγω των καταστροφών σε γεωτρήσεις από επιτίδιους που βάζουν στο στόχαστρο τα καλώδια χαλκού, τώρα έμειναν χωρίς νερό και χιλιάδες πολίτες.
5.000 κάτοικοι 8 χωριών του Δήμου Κιλελέρ έμειναν χωρίς πόσιμο νερό την Κυριακή των Απόκρεων. Το βράδυ του Σαββάτου, άγνωστοι με επαγγελματικό τρόπο έκλειψαν τα καλώδια χαλκού δύο γεωτρήσεων που βρίσκονται κοντά στο χωριό Δήμητρα Αγιάς. Το ρεπορτάζ είχε σήμερα η εφημερίδα Ελευθερία. Επαγγελματική δουλειά, μας κλέψαν περίπου 150 μέτρα καλώδιο, το οποίο σε πολλά σημεία, σε αρκετά μέτρα δηλαδή, ήταν τσιμεντωμένο. Και για να το καταφέρουν, σπάσανε με κομπρεσέρ τα τσιμέντα. Στο συγκεκριμένο σημείο, πριν περίπου 2 χρόνια, είχαμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Μικρότερες έκτασες βέβαια οι ζημιές, και γι' αυτό είχαμε τσιμεντώσει τα καλώδια. Οι κάτοικοι σε Πλατίκαμπο, Γαλήνη, Γλάφκη, Νάματα, Μελία, Μόδες, στο Αναγέννηση και Πρόδρομο διαπίστωσαν το πρωί της Κυριακής ότι δεν είχαν σταγόνα νερό. Ευτυχώς η βλάβη στη μία γεώτρηση αποκαταστάθηκε μέχρι το μεσημέρι και οι άνθρωποι εξυπηρετήθηκαν. Η άλλη γεώτρηση ήταν πιο δύσκολη να γίνει, χρειαζόταν γερανό και έγινε την Τρίτη. Να ζητήσω καταρχήν συγγνώμη από τους πολίτες των χωριών για την ταλαιπωρία που πέρασαν αυτές τις ημέρες και ελπίζουμε και σε μια καλύτερη ασυνόμευση. Ο Δήμος Κιλελέρ υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων, ενώ η ζημία ξεπερνά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα 3.500 ευρώ. Πριν λίγες ημέρες σας είχαμε παρουσιάσει το θέμα του ιού Ι1Ν1, όπου πολλά φαρμακεία δεν είχαν τα απαραίτητα εμβόλια αλλά και τα αντιϊκά φάρμακα. Αυτό συνέβαινε στην Κρήτη και στο Αγρίνιο. Τώρα όμως συμβαίνει και στην Λαμία. Συγκεκριμένα λοιπόν, τα φαρμακεία στη Λαμία δεν έχουν τα εμβόλια για την καταπολέμηση του ιού. Ενώ η ποσότητα που προμηθεύτηκε πρόσφατα το αρμόδιο Υπουργείο διατέθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Οι πολίτες μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία μόνο αντιϊκά φάρμακα, την ίδια ώρα που δεκάδες άτομα νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη τη χώρα και άρα είναι ορατός ο κίνδυνος να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, όπου αυτή την ώρα είναι περισσότεροι από 80. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Μάταια εξακολουθούν να ψάχνουν εκατοντάδες ασθενείς στη χώρα μας να βρουν ένα αντιγρυπτικό εμβόλιο, αφού τα φαρμακεία έχουν στη γνώση τους τελευταίους μήνες. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η φωνική επέλαση του Ι1Ν1, καθώς τα κρούσματα της γρίπης τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται ραγδαία. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας δεκάδες άτομα και άρα είναι ορατός ο κίνδυνος ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Συνολικά από τις αρχές Ιανουαρίου έχουν νοσηλευτεί σε σοβαρή κατάσταση 168 ασθενείς, κυρίως χρονίως, πάσχοντες και ηλικιωμένοι, στην πλειονότητά τους δεν είχαν εμβολιαστεί. Τα τελευταία 24 ώρα το Υπουργείο Υγείας προμηθεύτηκε ικανοποιητικό αριθμό εμβολίων, τα οποία όμως διατέθηκαν μόνο στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή τα διαθέτει το νοσοκομείο και κάποια κέντρα υγείας στη Θεότητα. Ναι. Εμείς, υγειακά φάρμακα, το λέω και πάλι, εμβόλια δεν έχουμε στα φαρμακεία. Έχουν προμηθευτεί από ό,τι διάβασα, από ό,τι έμαθα, έχουν προμηθευτεί το νοσοκομείο και κάποια κέντρα, τα μεγάλα κέντρα υγείας του νομού. Εμείς όμως σαν φαρμακεία αντιϊκά φάρμακα, το συγκεκριμένο μάλλον ένα αντιϊκό φάρμακο υπάρχει στα φαρμακεία. Υπάρχει σε εμβόλια, γιατί δεν υπάρχουν σε φαρμακεία, κύριε Πλάτσικα? Τα εμβόλια, όπως είπα, γίνονται στο τέλος της χειμερινής περίοδου, το καλοκαίρι, για την επόμενη χειμερινή περίοδο. Τώρα αυτή τη στιγμή όσα εμβόλια είχαν παρασκευαστεί έχουν διατεθεί. Δεν μπορεί το εργοστάσιο να φτιάξει κάποια καινούργια εμβόλια. Α, μάλιστα. Βιομηχανίες, καταλάβατε. Ναι, ναι. Δεν παρασκευάζουν καινούργια εμβόλια. Τώρα που βρήκε τώρα το κράτος και το πήρε, πιθανώς από άλλο κράτος, από κάποια μεγάλη εταιρεία, το οποίο είχε απόθυμα, θα προμηθεύσει. Άρα γι' αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν και στα φαρμακεία σας. Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή υπάρχει τώρα αυτός ο κίνδυνος, γι' αυτό δεν τα διαλέγουν στα φαρμακεία, για να μην γίνει και αλόγη στη χρήση, και τα δίνουν μόνο όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Με αφορμή και τον πανικό των πολιτών από την εξάπλωση της γρίπης Ι1Ν1, οι φαρμακοποιοί επαναφέρουν το θέμα της πώλησης των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων από άλλες πηγές εκτός φαρμακείων, όπως τα σούπερ μάρκετ, επισημένοντας τους κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και τη δημόσια υγεία. Άρα, από τη στιγμή που είναι φάρμακα, ως φάρμακα πρέπει να αντιμετωπίζονται και θα πρέπει τα φάρμακα να δίνονται από υπεύθυνους ανθρώπους, εν προκειμένου τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι έχουν σπουδάσει αυτό το αντικείμενο και γνωρίζουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης και ασφάλειας αυτών των προϊόντων. Διότι εμείς εδώ πέρα καθημερινά καταλαβαίνετε ότι 12.000 φαρμακεία σε καθημερινή βάση δουλεύουν με ανθρώπους που γνωρίζουν το ιστορικό τους, γνωρίζουν ότι, ξέρω εγώ, ο τάδε
κύριος Γιώργος πάσχει από γαστροραγία, άρα οποιοδήποτε φάρμακο μας ζητήσει αυτοθεραπείας, όπως είναι αυτά που δεν χρειάζονται, δεν απαιτούν συνταγή γιατρού, γνωρίζουμε τι θα του δώσουμε, μιας και ξέρουμε το ιστορικό του. Όταν θα έρθει και θα μας ζητήσει κάτι, ξέρω εγώ, για το συνάχι του, γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος παίρνει φάρμακα για την καρδιά, άρα υπάρχει αντένδειξη. Τώρα βέβαια αυτά είναι πολυτέλεια για το σούπερ μάρκετ. Όμως αυτή η πολυτέλεια θα πληρωθεί πανάκριβα από την πολιτεία, διότι όποια παρενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή στο νοσοκομείο, όπου εκεί πέρα το κόστος για την πολιτεία είναι υπερδεκαπλάσιο από ό,τι στοιχίζει ένα φάρμακο. Τώρα, για το δημόσιο συμφέρον και για τη δημόσια υγεία θα πρέπει να εξασφαλίζεται μια εύκολη προσβασιμότητα των πολιτών στο φάρμακο. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε στα σοβαρά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα, μιας και η Ελλάδα έχει το παγκόσμιο ρεκόρ αριθμού φαρμακείων. Δηλαδή έχουμε ένα φαρμακείο για 800 περίπου 90 κατοίκους και δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι δεν μπορεί κάποιος να βρει το φάρμακό του στην πηγή που του παρέχεται και η ασφάλεια. Ο Μάρτης είναι μήνας ισότητας και αφιερώνεται στη γυναίκα αλλά και στους πολλαπλούς ρόλους που αναλαμβάνει στην κοινωνία. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο των δράσεων του Μάρτη Ισότητας, αποφασίστηκε με αίσθημα ευθύνης η παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων σε ανασφάλιστες γυναίκες με στόχο το πνεύμα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης να καταστούν στάση ζωής. Όλα αυτά συμβαίνουν στον Εύρο, στην ακριτική μας Ελλάδα, στην άκρη της Ελλάδας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Με στόχο την ανάδειξη και τη βελτίωση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, το τοπικό παράρτημα της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Εύρου προχωρούν σε μια σημαντική παρέμβαση για τον διόλου μικρό αριθμό ανασφάλισης των γυναικών στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο του Μάρτη Ισότητας δίνεται η δυνατότητα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων με απότερο στόχο να μεταδοθεί η αξία της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης στο ασθενές φύλο. Να ευχαριστήσουμε την ευκαιρία τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κ. Λαζόπουλο, για την συνεργασία, η οποία είναι μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει και την συνεχίζει και οφείλουμε να την συνεχίσουμε και να είναι κοντά το νοσοκομείο μας στις γυναίκες και μάλιστα στις γυναίκες ανασφάλιστες. Έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση, έχει να κάνει με την πρόληψη, έχει να κάνει με την ενημέρωση στις γυναίκες. Με αίσθημα ευθύνης για μια ακόμη χρονιά, το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στις δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας και του τοπικού παραρτήματος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Συγκεκριμένα, για την υπόλοιπη διάρκεια του μήνα, θα είναι δυνατόν γυναίκες, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη της προσκόμισης ασφαλιστικού βιβλιαρίου, κάλυψης δηλαδή από ασφαλιστικό φορέα, να κλείσουν εξετάσεις που θα αφορούν πρώτα απ' όλα ένα έλεγχο μαστογραφίας και μάλιστα χρησιμοποιώντας το νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο που εδώ και λίγες μέρες έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του στο νοσοκομείο μας, δίνοντας την δυνατότητα για μια αξιόπιστη εξέταση, πολύ πιο αποτελεσματική και καθαρή σε σχέση με τα αποτελέσματά της με τον προηγούμενο που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε. Η γυναίκα έχει κατοχυρώσει οπωσδήποτε την δικαιώματά της, την ισότητά της. Οφείλει όμως εκείνη να τα διασφαλίσει με τον δικό της τρόπο και με τη δική της παρουσία. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα έχουν γίνει. Πολλά άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν από όλους μας, όχι μόνο από τη γυναίκα, αλλά από τους άντρες μας, από τα παιδιά μας, από γενικότερα την κοινωνία. Όσοι ενδιαφέρονται δεν έχουν παρά να τηλεφωνήσουν για να κλείσουν ένα ραντεβού στα τηλέφωνα 2551-076-161-5, ώστε να τύχουν δωρεάν σύγχρονων ιατρικών ελέγχων και συμβουλών σε θέματα γυναικείας φύσης. Ο Μάρτης Ισότητας ξεκινά ήδη με σημαντικές δράσεις το επόμενο διήμερο και καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα θα διοργανώνονται εκδηλώσεις που έχουν στόχο να υμνήσουν το ρόλο και την αξία της γυναίκας. Είναι επίσης δυνατό να κλείσουν εξετάσεις που να αφορούν τον γυναικολογικό έλεγχο με την χρήση υπερήχου αλλά και συμβουλών σε θέματα προγεννητικά και αντισύλληψης. Είναι επίσης δυνατόν να πραγματοποιηθεί και το απαραίτητο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, το test PAP.
Το νοσοκομείο πιστεύει ότι η πρόληψη είναι δύναμη. Και θα επιδιώξουμε με κάθε ευκαιρία, όπως αυτή που μας δίνει τώρα η Περιφερειακή Ενότητα και το παράρτημα της ΕΓΕ, να κάνουμε την πρόληψη στάση ζωής και να δώσουμε μια ευκαιρία σε όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα αν έχουν ασφαλιστική κάλυψη ή όχι, να προστατεύσουν την υγεία τους προλαμβάνοντας συνέπειες οι οποίες θα ήταν δυσμενέστερες εάν αυτό δεν είχε γίνει στο σωστό χρόνο. Αύριο το δέντρο της ισότητας μπροστά στον Δημαρχείο καταργούμε τα στερεότυπα. Είμαστε εκεί λοιπόν για να διώξουμε ό,τι είναι στερεότυπο και να βάλουμε στη θέση της αξίες που σήμερα είναι, δεν είναι αυτονόητες ούτε δεδομένες, αλλά είναι ζητούμενο. Όπως είναι η συνεργασία, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η αναγνώριση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, πράγματα τα οποία έχουμε ξεχάσει. Και συνεχίζουμε το ειδησιογραφικό μας στο διπορικό και πάμε τώρα εκτός συνόρων. Είπα να μην σχολιάσουμε πολύ την Ουκρανία σήμερα και να σας πάω κατευθείαν στο θέμα της εξαφάνισης του αεροσκάφους της Malaysia Airlines. Τα κομμάτια του ΠΑΣ λοιπόν για την υπόθεση της εξαφάνισης του αεροσκάφους προσπαθούν να ενώσουν οι αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα. Όπως φαίνεται το έργο τους είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς τα σενάρια που εξετάζονται είναι διάφορα. Είτε λένε ότι πρόκειται για αεροπειρατεία, είτε για μια έκρηξη που σημειώθηκε στον αέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ από το Euronews και επιστρέφουμε με κάποιες τελευταίες εξελίξεις. Δύο ημέρες έχουν συμπληρωθεί από την εξαφάνιση του αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών με τους 239 επιβαίνοντες και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Κάποια αντικείμενα που φαίνονται στη θάλασσα μπορούν να ερμηνευτούν ως κομμάτια της ατράκτου, ενώ τις ελπίδες αναπτερώνουν και κάποιες πετρελαιοκυλίδες. Όμως μέχρι να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται, ακόμη και το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας παραμένει στο τραπέζι. Today we have used... Σήμερα χρησιμοποιήσαμε μεγάλο αριθμό δυνάμεων. 34 αεροπλάνα, 40 σκάφη, εκατοντάδες ανθρώπους, χιλιάδες εργατόρες. Και οι χώρες που μας έχουν συνδράμει είναι το Βιετνάμ, η Κίνα, η Σιγκαπούρη, η Ινδονησία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ταϊλάνδη, η Αυστραλία και οι Φιλιππίνες, δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Μαλαισίας, Αζαρουντίν Αμπντούλ Ραχμάν. Το τοπίο γύρω από την τύχη του αεροσκάφους γίνεται ακόμη πιο θολό από την υπόθεση των κλεμμένων διαβατηρίων. Η Ιντερπόλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι μεταξύ των επιβατών ενδέχεται να ήταν και άλλοι με κλεμμένα διαβατήρια πέραν των δύο που ήδη γνωρίζουμε. Η κατασκευάστρια του αεροσκάφους Boeing δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει και αρκείται να αναφέρει πως παρακολουθεί την κατάσταση. Στο ρεπορτάζ ακούσατε ποιοι έχουν σπεύσει για να βοηθήσουν τις μαλαισιανές αρχές να βρουν το αεροσκάφος. Ωστόσο, διαψεύστηκαν οι φήμες από αμερικανό αξιωματούχο του FBI ότι και το FBI είχε αποστείλει ομάδα του για να βοηθήσει, καθώς όπως ο ίδιος είπε, η κυβέρνηση της Μαλαισίας μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Αυτά κυρίες και κύριοι από μένα, ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Όταν η επικαιρότητα τρέχει, εμείς την ακολουθούμε. Εσείς, μην χάσετε το βράδυ Κίτρινο Τύπο και Μάκη Τριανταφυλόπουλο από την τηλεόραση της Ζούγκλας και το Extra 3. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 2 η ώρα το μεσημέρι, εδώ φυσικά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμένα και τον Ανέστη να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.